Καλώς τους στους παππούδες, καλώς τους στις γιαγιάδες, καλώς τους στις μαμάδες, τους μπαμπάδες και κυρίως καλώς τα όλα τα παιδάκια από τα Σέρας. Είμαστε έτοιμοι να σας παρουσιάσουμε μια εκπομπή με πολλά λάχανα και χάχανα. Πολύ ιδιαίτερο όμως λάχανα και χάχανα, γιατί είναι χριστουγεννιάτικα λάχανα και χάχανα. Γεμάτα χαρά, γεμάτα νόημα για την αγάπη που θα πρέπει να μας περικλεί, να μας αγκαλιάζει, να την προσφέρουμε, να την εισπράττουμε κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Ευχαριστούμε το Διπεθέ Σερών για τη φιλοξενία αυτή και ευχόμαστε αυτά που θα σας προσφέρουμε να σας δημιουργήσουν μια αίσθηση γαλήνης, χαράς, ευτυχίας, ένα χαμόγελο στα χείλη σας. Θα ήθελα να δημιουργήσουν τα τραγούδια αυτά. Φιλιά σε όλους, στα Σέρας. Τσιδάκο, υπέροχο ακούγεται. Τι είδες, για πες. Ήτανε Χριστούγεννα. Δεν είχε τόση ζέστη. Με χιόνια. Τέλειο. Θέλεις να ζητήσουμε από την Εράιδα του γέλιου και της χαράς να μας κάνει μαριονέτες. Να μας πάει εκεί στο όνειρό σου. Τι λες, Ατσιδάκο. Ναι, αμέ. Θα ήταν τέλειο. Είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει πάρα πολύ και στους δυο μας. Καλώς τους! Καλώς τους στη χριστουγεννιάτικη λαχανοχαχανοχώρα! Καλώς ήρθατε! Με λένε Χαχανένια! Γιατί πάντοτε γελώ, δεν έχω έννοια! Η νεράιδα της χαράς με έχει αγγίξει! Πώς τον κόσμο να αγαπώ μου έχει δείξει! Λογοπαίγνια σκαρώνω και στιχάκια! Και χαρούμενα τα κάνω τραγουδάκια! Να τα ακούν να μαγειρεύουν οι γιαγιάδες, γελοτόπιτες και χαχανοντολμάδες. Τέλειο! Κι αυτός από εδώ είναι ο αδελφούλης μου Ατσίδας. Είμαι όνομα και πράμα ο Ατσίδας. Και στους πιο μεγάλους ένας κολιτσίδας. Πότε που, γιατί και πώς πάντα ρωτάω. Και απάντηση αν δεν βρω, δεν σταματάω. Ναι, αμέσως.
Χαιρόμαστε πολύ που ήρθατε στην ονειρεμένη συντροφιά μας. Χαιρόμαστε όμως ακόμα πιο πολύ, γιατί θα έχουμε κοντά μας έναν πολύ αγαπημένο κύριο, που είναι πολύ ονειροπόλος. Θα έρθει στην παρέα μας ο κύριος Τάσος και θα μας μάθει όλα τα λαχανοχαχανο τραγουδά του. Θα τραγουδήσουμε μαζί και θα συζητήσουμε για διάφορα όμορφα πράγματα. Ένα χειροκρότημα όλοι μαζί να υποδεχθούμε τον κύριο Τάσο. Καλώς τα καλά παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε σίγουροι, θα μάθουμε τραγουδάκια, θα πούμε ιστοριούλες. Θα σας μάθω όλα τα λαχανοχαχανοτράγουδα. Λοιπόν, που λέτε παιδιά, στη λαχανοχαχανοχώρα μαθαίνουν τα πάντα τραγουδιστά. Έτσι κι εμείς με τα λάχανα και χάχανα μιμηθήκαμε αυτόν τον τρόπο μάθησης και γράψαμε πάρα πολλά τραγούδια που τα λέμε λάχανα και χάχανα. Θα σας πω μια ιστοριούλα, θα σας πω πώς ξεκίνησαν τα λάχανα και χάχανα. Ήταν, που λέτε, μια βροχερή μέρα του Σεπτέμβρη, πριν από 12 χρόνια. Τότε που η Ερμιόνη, η κόρη μου, είχε πάει πρώτη δημοτικού. Ήρθε μια μέρα λοιπόν από το σχολείο, φορτσάτη και τρεχάτη, με την ροζ τσαντούλα της και κάτι παπουτσάκια που είχαν φωτάκια. Της λείπαν και 2-3 δοντάκια, ήταν λίγο φαφούτε και μου λέει «Μπα, πρέπει να μάθω αυτό το ποιηματάκι απ' έξω». Ποιο λέω ποιηματάκι, για να δω. Μου δείχνει το βιβλίο και είχε έναν τετράστιχο για το γράμμα Α που έλεγε «Αχ και να μου να χεινός, βουτυχτής αληθινός, στην άμμο να ξαπλώνω, τα αγκάθια μου να πλώνω». Αυτό που μας είπε και ο Ατσίδας. Της το είπα πολλές φορές. Το επαναλάμβανε αυτή, το έμαθε νεράκι. Πριν πάει για ύπνο, της λέω «Ερμιόνη, έλα να μου πεις τον αχινό». Πανευκολούλα. Για πες το, λέω. Λέει «Αχ και να μου να χεινός, βουτυχτής αληθινός». Δεν το θυμάμαι το υπόλοιπο. Τότε μου έρθει μια ιδέα. Της λέω «Πάμε στο πιάνο και ό,τι λέω εγώ θα λες και εσύ». Και είπα επί τόπου «Αχ και να μου, αχ και να μου, αχ και να μου να χεινός». Έλεγε αυτή «Αχ και να μου, αχ και να μου, αχ και να μου να χεινός». «Αχ και να μου να χεινός, βουτυχτής αληθινός, στην άμμο να ξαπλώνω, τα αγκάθια μου να πλώνω». Πάει την άλλη μέρα στο σχολείο και τους το τραγουδάει. Η δασκάλα της, η Κυραλένη, λέει «Πού το βρήκες το τραγουδάκι εσύ? Μόλις πήραμε το βιβλίο πριν από 2 εβδομάδες». «Το μελοποίησε ο μπαμπάς μου», απήντησε η Ερμιόνη. «Το μελοποίησε ο μπαμπάς μου, δηλαδή το έκανε τραγουδάκι», θα πει «το μελοποίησε», που λες Ατσίδα. Λοιπόν, την επόμενη μέρα έρχεται και μου λέει «Μπαμπά, έχω κι άλλο ποιηματάκι να μάθω απ' έξω». Εγώ περίμενα το γράμμα Β, αλλά δεν τα μαθαίνουν, λέει, πια τα γράμματα κατά αλφαβητική σειρά, αλλά με την συχνότητα χρήσης, παρακαλώ. Μπράβο, λέω. Βλέπω λοιπόν, μαντέψτε, ποιο είναι το πιο εύχριστο γράμμα του αλφαβήτου εκτός από το Α. Δεν θα το μαντέψετε, κι εγώ δεν το μάντεψα. Είναι το γράμμα ΤΑΦ, το Τ. Πάμε, λέω, καινούριο τραγουδάκι. Ταξιδεύω, ταξιδεύω, ταξιδεύω με το τρένο. Ταξιδεύω, ταξιδεύω, ταξιδεύω με το τρένο. Ταξιδεύω με το τρένο, τρέχω, τρέχω δίχως τρένο. Και ο αετός φωνάζει, και ο αετός φωνάζει. Ετιτίνα, ετιτίνα, παταγάζει, παταγάζει. Ετιτίνα, ετιτίνα, πάτα, πάτα, πάτα γάζι, πάτα. Μετά από 11 τραγούδια, μια μέρα 8 και 4 το πρωί, με παίρνει η Κυραλένη στο τηλέφωνο και μου λέει «Κύριε Τάσο, συγγνώμη που σας ενοχλώ πρωί-πρωί, έχω ένα πρόβλημα με την Ερμιόνη». «Τι πρόβλημα?», λέω. «Από τώρα προβλήματα η Ερμιόνη?». «Όχι, όχι», λέει, «δεν υπάρχει θέμα, απλά, ξέρετε, έρχεται κάθε μέρα και μας τραγουδάει τραγουδάκια από το βιβλίο και μας κάνει ότι χορευτικά και ότι παίζει πιάνο και διάφορα τέτοια». Και λένε τα άλλα παιδάκια «Γιατί έχει Ερμιόνη τραγούδια και εμείς δεν έχουμε? Μπορείτε να έρθετε να μας τα παίξετε?». Πήρα λοιπόν την κιθάρα μου και πήγα στο πρώτο δημοτικό Νέας Ερυθρέας και τραγούδισα τα πρώτα 11 τραγούδια που είχα μελοποιήσει μέχρι τότε. Κατοπινά
Έκανα ένα αίτημα στο Υπουργείο Παιδείας. Τους ευχαριστώ, αν και μετά από πολύ καιρό, μου δώσαν την άδεια να μελοποιήσω και να εκδώσω τα 24 στιχουργήματα του βιβλίου της γλώσσας. Εγώ, για αντάλλαγμα, χάρισα τα τραγούδια αυτά στο Υπουργείο Παιδείας. Είναι διαθέσιμα σε όλα τα σχολεία από την εκπαιδευτική πύλη του Υπουργείου Παιδείας. Χαίρομαι όμως γιατί τα τραγούδια αυτά γίναν μέρος της σχολικής ατμόσφαιρας, χρησιμοποιούνται από τους δασκάλους, αλλά και από τους γονείς και από τα παιδιά. Η Ατσιδάκο όμως έμαθα ότι και εσύ είχες ένα πρόβλημα με τον αχινό. Ξέρω, τα έμαθα. Ναι, είχες ένα πρόβλημα να ζωγραφίσεις τον αχινό. Τα αγκάθια του σε μπέρδευαν, ε, έτσι. Καλά το έμαθα. Ωραία. Πάμε λοιπόν να μας πεις την ιστορία σου εσύ. Ναι. Έχει και ζέστη. Δεν μπορώ. Ατσιδάκο, είναι εύκολο. Κλείσε τα ματάκια σου και πάρε μια βαθιά ανάσα. Μπορείς να πετάξεις με τη φαντασία σου ως τη θάλασσα. Να μπεις ακόμη και μέσα στο νερό. Να βλέπεις τον αχινό. Είδες, τέλειο! Αχ και να μουν, αχ και να μουν, αχ και να μουν αχινός. Αχ και να μουν αχινός, βουτύχτης αληθινός, στην άμμο να ξαπλώνω, τα αγκάθια μου να πλώνω. Αχ και να μουν αχινός, βουτύχτης αληθινός, στην άμμο να ξαπλώνω, τα αγκάθια μου να πλώνω. Αχ και να μουν, αχ και να μουν, αχ και να μουν αχινός. Αχ και να μουν, αχ και να μουν, αχ και να μουν αχινός. Αχ και να μουν αχινός, βουτύχτης αληθινός, στην άμμο να ξαπλώνω, τα αγκάθια μου να πλώνω. Όταν θέλεις να κάνεις κάτι, το ζωγραφίζεις με την φαντασία σου πρώτα. Και πολύ γρήγορα καταλαβαίνεις πως ήταν πάντα εκεί, μέσα σου. Ναι, αμέ, ήταν μέσα μου. Είμαι σίγουρη ότι θα αρέσει πολύ στη δασκάλα σου. Το επόμενο τραγουδάκι μας όμως δεν είναι για τους αχινούς. Είναι για ένα παπί. Μη μου πεις ότι ξέρεις τα πάντα και για τα παπιά. Όταν τα παπιά κολυμπάνε, δεν βρέχεται το σωματάκι τους, γιατί τα πόπουλά τους είναι έτσι φτιαγμένα που είναι αδιάβροχα. Θα μου πεις τώρα, τότε γιατί λέμε ότι έγινα παπί όταν γίνουμε μουσκίδι από τη βροχή? Έλα μου ντε, και δεν ξέρω την απάντηση. Ατσιδάκο! Ξέρεις ότι τα αυγά από τα παπιά είναι πιο μεγάλα από τα αυγά της κότας και έχουν σκούρα καφετή σημαδάκια, σαν να τους έριξε λίγο πιπεράκι ο Θεός για να είναι νόστιμα.
Μπράβο, Ατσίδα, μπράβο. Είσαι πολύ αστείος. Λοιπόν, να σας πω τώρα για το επόμενο τραγουδάκι. Για το παπί. Ένα παπί που λέτε, παιδιά, είχε χάσει το ένα πι και το ψάχνε. Το ψάχνε από εδώ, το ψάχνε από εκεί, το ψάχνε παραπέρα, δεν το βρίσκε. Και ξέρετε τι έκανε. Δεν θα σας πω, γιατί θα προδώσω το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε. Μια φορά ένα παπί είχε χάσει ένα πι. Είχε μείνει με το πα και λέγει όλο πα πα πα. Είχε μείνει με το πα και λέγει όλο πα πα πα. Περπατούσε, προχωρούσε και κοιτούσε και ρωτούσε που θα βρω, ποιος θα μου πει ένα πι ωραίο πι. Περπατούσε, προχωρούσε και κοιτούσε και ρωτούσε που θα βρω, ποιος θα μου πει ένα πι ωραίο πι. Έψαξε σ' όλα τα μέρη, βρήκε πι από πιπέρι, βρήκε πι από πιπίλα και το έπιασε τσαντίλα. Βρήκε πι από πιπίλα και το έπιασε τσαντίλα. Περπατούσε, προχωρούσε και κοιτούσε και ρωτούσε που θα βρω, ποιος θα μου πει ένα πι ωραίο πι. Περπατούσε, προχωρούσε και κοιτούσε και ρωτούσε που θα βρω, ποιος θα μου πει ένα πι ωραίο πι. Βρήκε πι από πιρούνι, βρήκε πι από πιτσούνι, βρήκε πι από πινέζα και το πάτησε και τέζα. Βρήκε πι από πινέζα και το πάτησε και τέζα. Περπατούσε, προχωρούσε και κοιτούσε και ρωτούσε που θα βρω, ποιος θα μου πει ένα πι ωραίο πι. Περπατούσε, προχωρούσε και κοιτούσε και ρωτούσε που θα βρω, ποιος θα μου πει ένα πι ωραίο πι. Τέλος φόρεσε ένα νι, ένα νι από πανί, κι ήταν πια χωρίς το πι ένα πανινό παπί. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη χριστουγεννιάτικη εκπομπή από τη Λαχανοχαχανοχώρα. Ο Ατσίδας, ο μικρός μου αδελφός και εγώ... Δεν είμαι μικρός, είμαι έξι! Ο αδελφός μου Ατσίδας και εγώ έχουμε την τιμή να είμαστε μαζί με τον κύριο Τάσο να σας παρουσιάσουμε μαζί τα χριστουγεννιάτικά του τραγούδια. Τραγούδια ολοκένουρια που έγραψε για εμάς τα παιδιά αφιερωμένα στις Άγιες ημέρες των Χριστουγέννων. Χαχανένια μου, είσαι μια τόσο εξαιρετική παρουσιάστρια. Τα είπες τόσο όμορφα. Καλώς τους, καλώς τους. Το επόμενο τραγουδάκι μας είναι από ένα παραμύθι που έγραψα, που έχει τίτλο «Το καρύδι και το χριστουγεννιάτικο κέικ». Σε ένα χωριό που λέτε, το Καρυδοχώρι, υπήρχε μια καρυδιά, στη ρίζα της οποίας είχε βρεθεί η εικόνα της Παναγιάς της Γλυκοφιλούσας. Έτσι, η παράδοση λέει ότι κάθε χρόνο όλες οι οικογένειες του χωριού μάζευαν καρύδια από την καρυδιά, την Καρακαρύδο, και τα μοίραζαν και έκαναν το χριστουγεννιάτικο κέικ με καρύδια. Ένα καρυδάκι, ο Καρύδας, που ζούσε στο πιο ψηλό κλονάρι της καρυδιάς, φοβόταν ότι δεν θα το μαζέψουν τα παιδάκια, γιατί τα κοντάρια τους δεν ήταν αρκετά ψηλά να τον μαζέψουν, να χτυπήσουν το κλονάρι για να πέσει, και έτσι ήταν γεμάτος αγωνία ότι δεν θα μπει στο χριστουγεννιάτικο κέικ, και το έχει κάνει όνειρο ζωής
να μπει στο χριστουγεννιάτικο κέικ. Έλεγε, δεν θέλω να γίνω ζελές, δεν θέλω να γίνω ούτε σάμαλι, ούτε άλλο γλυκό του κουταλιού. Θέλω να μπω στο χριστουγεννιάτικο κέικ και θα μπω. Η ευχή του έγινε πραγματικότητα με τη βοήθεια των φίλων του. Της Μελίνας, της Μελισούλας, του Μέρμιγκα και του Σπύρου του Σπουργίτη, που όλοι μαζί συνεργάστηκαν για να τον βοηθήσουν. Ήταν μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, γιατί ένας κόλικας καιροφυλακτούσε και μπήκε στο σωματάκι του Καρύβα. Πώς σώθηκε? Θα διαβάσετε το Καρύδι και το Χριστουγεννιάτικο Κέικ. Μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα μας Hahana Kids. Αλλά τώρα όμως πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Το Καρύδι και το Χριστουγεννιάτικο Κέικ» από τη χοροδία του κυρίου Σπύρου Λάμπρου. Ζήμωσε το, ζήμωσε το κι άπλωσε το. Ζήμω, ζήμω, ζήμωσε το, με το χέρι σταύρωσε το. Ζήμω, ζήμω, ζήμωσε το, ζήμωσε το κι άπλωσε το. Ζήμω, ζήμω, ζήμωσε το, με το χέρι σταύρωσε το. Του Χριστούλη το κομμάτι, βάλ το δίπλα του συμπάτη, με τα δώρα του μαζί, γιατί το φτιάξες εσύ. Ζήμω, ζήμω, ζήμωσέ το, ζήμωσέ το κι απλώσέ το. Ζήμω, ζήμω, ζήμωσέ το, με το χέρι σταύρωσέ το. Ζήμω, ζήμω, ζήμωσέ το, ζήμωσέ το κι απλώσέ το. Ζήμω, ζήμω, ζήμωσέ το, με το χέρι σταύρωσέ το. Το επόμενο, κύριε Τάσο, είναι το αγαπημένο μου, γιατί μιλάει με έναν τόσο όμορφο τρόπο για το γεγονός ότι είμαστε όλοι οι ίδιοι. Φτωχός Χριστός, φτωχό παιδί, τον λένε Γιώργο ή Αλή, δεν έχει αγάπη μέτρο. Φτωχός Χριστός, φτωχό παιδί, γεννήθηκε σε άλλη γη, Ιβάν τον λένε ή Πέτρο, δεν έχει αγάπη μέτρο. Thank you.
Είσαι πολύ καλός, Ατσιδάκο. Κύριε Τάσο, τι λέτε? Νομίζω ότι ο κύριος Λάμπρου θα σε δεχθεί αμέσως. Είσαι πάρα πολύ καλός. Εξαιρετικός. Θέλω να γίνω μέλος τώρα. Να τραγουδήσω στις χριστουγεννιάτικες συναυλίες τους. Μου έδωσες μια ιδέα. Θα σου πω σε λίγο. Θέλω όμως να ρωτήσω κάτι την Χαχανένια. Α, πέστε μου τώρα, κύριε Τάσο. Είμαι πολύ ανυπόμονος. Γενικώς. Η υπομονή είναι αρετή, Ατσιδάκο μου. Θα περιμένεις λιγάκι. Θέλω όμως να ρωτήσω την Χαχανένια. Χαχανένια, ήταν και έτσι ανυπόμονος όταν ήταν μικρός? Για πες μας, θυμάσαι τίποτα? Ναι, θυμάμαι τον Ατσίδα να κλέβει κουραμπιέδες από το τραπέζι και να κρύβεται κάτω από το τραπεζομάντιλο του τραπεζιού και να τους τρώει στα κρυφά. Ψέματα! Αυτό ήταν όταν ήμουν 5 χρονών! Ναι, αυτό ήταν πέρυσι. Τώρα θα σου πω την ιδέα μου. Αφού λοιπόν είσαι ανυπόμονος και γρυφολιχούδης, θέλω να τραγουδήσεις το τραγούδι μου «Ο Γρυφολιχούδης», που είναι χριστουγεννιάτικο για όλα τα γλυκίσματα και τα καλούδια που φτιάχνει η γιαγιά μας για τα Χριστούγεννα, τις κουραμπιέδες κτλ. Έτοιμος? Ναι, αμέ, να το ηχογραφήσουμε. Θα το στείλω στον κύριο Λάμπρου για την οντισιόν μου. Ναι, βεβαίως. Μα θα το τραγουδήσεις με τη χοροδία. Ήδη σε έχει αποδεχθεί. Είσαι ο σολίστας. Αισθάνομαι ότι θα πετάξω από τη χαρά μου. Ευχαριστώ, κύριε Τάσο. Ευχαριστώ, κύριε Λάμπρου. Έτοιμος, πάμε. Ναι, αμέ.
Μας εντυπωσίασες, Ατσιδάκο. Μπράβο σου. Χαχανένια, για πες μου εσύ που έχεις μεγάλη αδυναμία στους χαρακτήρες των παραμυθιών. Αν έκαμνες ένα χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν, ποιους από τους χαρακτήρες θα καλούσες? Θα προσκαλούσα τη Σταχτοπούτα, το Μολυβένιο Στρατιώτη, τον Πινόκιο, τη Χιονάτη και τους Επτά Νάνους. Τα τρία γουρουνάκια και το Λύκο. Κάνα δυο νεράιδες και μια μάγισσα. Καλή μάγισσα. Ετοιμάσου λοιπόν για το χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν. Και φόρα και το κόκκινο παπιόν. Κάτω απ' του δέντρου τα κλαδιά την Άγια Νύχτα ξύπνανε όλα της γιαγιάς τα παραμύθια. Χορεύει βάλς με τον Πινόκιο η Χιονάτη και τούμπες κάνουνε οι νάνοι στο κρεβάτι. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, έχουμε ρεβεγιόν και φόρεσα το κόκκινο το μαγικό παπιόν. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, βγαίνουνε οι ευχές κι οι ήρωες που αγάπησαν ήρθαν για σκαμπαλιές. Πάνω απ' του δέντρου τα κλαδιά χίλια φωτάκια και μία μάγισσα καλή με δυο ραβδάκια. Στη Σταχτοπούτα τα γοβάκια της φοράει κι ο Μολυβένιος στρατιώτης τραγουδάει. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, έχουμε ρεβεγιόν και φόρεσα το κόκκινο το μαγικό παπιόν. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, βγαίνουνε οι ευχές κι οι ήρωες που αγάπησαν ήρθαν για σκαβαλιές. Γύρω απ' του δέντρου τα κλαδιά αργά το βράδυ λάμπουνε ράιδες κι αστεράκια στο σκοτάδι. Φουσκώνει ο Λύκος ένα κόκκινο μπαλόνι. Τα γουρουνάκια παίζουν μπάλα στο σαλόνι. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, έχουμε ρεβεγιόν και φόρεσα το κόκκινο το μαγικό παπιόν. Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, βγαίνουνε οι ευχές κι οι ήρωες που αγάπησαν ήρθαν για σκαβαλιές. Τι όμορφο τραγούδι, κύριε Τάσο, πολύ μου άρεσε. Χαίρομαι γι' αυτό, Χαχανένια, και σε ευχαριστώ. Αν θέλετε κι εσείς να ακούσετε όλα τα χριστουγεννιάτικα λάχανα και χάχανα, γίνετε μέλος στο Χάχανα Kids. Τη συνέχεια, το τραγουδάκι μας το φλουρί.
ένας όμορφος, όμορφος και γελαστός. Έχει γένια άσπρα, έχει γένια άσπρα, σαν το χιόνι άσπρα. Κόκκινα, κόκκινα, ρούχα κόκκινα φορά. Είναι ο Άι Βασίλης, είναι ο Άι Βασίλης, γράμμα να του στείλεις. Τα παιχνίδια πάκο έχει μες στο σάκο. Είναι στο δικό σου χέρι, ό,τι θέλεις να σου φέρει. Ζήτησε το, πίστεψέ το, μυστικά περίμενε το. Όμορφος, όμορφος, όμορφος και γελαστός. Μελκύθρο πετάει, μελκύθρο πετάει, σαν πουλί πετάει. Θα τον δεις, θα τον δεις, θα τον δεις στον ουρανό. Μες στα αστέρια είναι, μες στα αστέρια είναι, κρύψου ξύπνιος μείνε. Έχει 8 ταράνδους και καφέ και μαύρους. Είναι στο δικό σου χέρι, ό,τι θέλεις να σου φέρει. Ζήτησε το, πίστεψέ το, μυστικά περίμενε το. Όμορφος, όμορφος, όμορφος και γελαστός. Έρχεται από το τζάκι, κι αν δεν έχεις τζάκι, κι αν δεν έχεις τζάκι. Γίνεται, γίνεται, γίνεται ένα μαγικό κόκκινο μπαλόνι, κόκκινο μπαλόνι, πέφτει στο μπαλκόνι. Γίνεται μικρούλης, κοντόρε βυθούλης, πιο μικρός και από τα χόρτα και περνά κάτω απ' την πόρτα. Είναι αλήθεια, πίστεψέ το, μυστικό είναι, κράτησέ το. Την Αλκμίνη Μπασακάρου την γνώρισε όταν ήταν μόλις 12 χρονών και ήταν μέλος της χοροδίας του Σπύρου Λάμπρου. Τότε τη ζήτησα να συμμετέχει σε ένα τραγούδι μου. Από τότε έγινε μια μόνιμη συνεργάτιδά μου. Θα την ακούσουμε να τραγουδάει ένα τραγούδι μου στα αγγλικά, το Mother Mary's Lullaby. To be.
twinkles, an angel sprinkles your bed with blessings for blissful dreams. Sweet sleep will take you, no sound will wake you at break of ασχημομούριδες κακοφτιαγμένοι, στις γη στο κέντρο ζουν εχωμένοι. Είναι χαζουλίδες και πειραχτήρια, κλείστε τις πόρτες σας τα παραθύρια. Γύρω μένουμε, γύρω από το δέντρο. Το δέντρο που είναι στις γη στο κέντρο. Με το πριόνι τους το βριονίζουν. Πέφτουνε, σπρώχνονται, γελούν και βρίζουν. Καλή καλή καντζαρή και καλή καλή καντζαρέι, άσχημο φατσούλιδες που έξυπνοι το παίζουνε κι ωραίοι. Μα όταν βουν ξανά στη γη, το δέντρο έχει για πέφτει και φρούτσουφρί, και φρούτσουφρί, γι' αυτού και πάλι απ' την αρχή. Βγαίνουν Χριστούγεννα, φεύγουν τα φώτα, δεν τους κρατάει καμία πόρετα. Είναι κοντουλίδες και έχουν καμπούρα, τρέμουν σαν βλέπουνε την Άγια Στούρα. Πλάκες μας κάνουνε, φάτσες καρώνουν, μας κοροϊδεύουν και καμαρώνουν. Τη νύχτα σπίτι μας κρυφά τρυπώνουν και μας τρομάζουνε και μας θυμώνουν. Καλή καλή καντζαρή και καλή καλή καντζαρέι, άσχημο φατσούλιδες που έξυπνοι το παίζουνε κι ωραίοι. Μα όταν βουν ξανά στη γη, το δέντρο έχει για πέφτει και χρουτσουφρί, και χρουτσουφρί, και φρού και πάλι απ' την αρχή. Καλή καλή καντζαρή και καλή καλή καντζαρέι. Μα όταν βουν ξανά στη γη,
καλή καντζαρί. Για καλή καλή καντζαρί. Ευχαριστούμε και πάλι το Διπεθές Ερών και την κυρία Καλλιόπη Ευαγγελίδου για την πρόσκληση αυτή να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις του Δήμου. Εύχομαι να περάσατε καλά. Εύχομαι τα τραγούδια μας να σας χάρισαν ένα αίσθημα χαράς και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι με ένα τραγούδι όλοι στα χείλη γίνονται οι άνθρωποι όλοι φίλοι. Ένα τραγούδι λοιπόν και ένα χαμόγελο για το νέο έτος. Χρόνια σας πολλά! Χρόνια πολλά!